Σε καταστροφή εξελίσσεται για τον Εμμανουέλ Μακρόν η απόφαση του να προκηρύξει πρόορε εκλογέ, ευελπιστώντα πω οι πολίτε θα συσπηρωθούν γύρω του για να ανακόψουν την επέλαση τη δεξιά τη Μαρή Λεπέν προ την εξουσία τη Γαλλία. Διαδοχικέ δημοσκοπήσεις δείχνουν πω το κόμμα του Γάλλου Προέδρου όχι μόνο απέχει παρασάγκα από την εθνική συσπήρωση, αλλά χάνει και τη δεύτερη θέση, καθώ η Συμμαχία Κέντρο Αριστερά-Αριστερά-Λαϊκό λαικο έχει προβάδισμα 10 μονάδων. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας ΕΛΑΜΠΕΤ, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν είναι πρώτο με 31% των ψήφων στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο στις 30 Ιουνίου. Ωστόσο φαίνεται πως δεν κατορθώνει να συγκεντρώσει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο, καταλαμβάνοντας από 220-270 έδρες. Σημειώνεται πως για την πλειοψηφία στο Γαλλικό Κοινοβούλιο που έχει 577 έδρες απαιτούνται 289. Στη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο βρίσκεται το λαϊκό μέτωπο λαμβάνοντας 28% των ψήφων. Τρίτο και καταϊδρωμένο το κόμμα αναγέννηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση λαμβάνει μόλις το 18% των ψήφων και στο δεύτερο γύρο θα μπορούσε να κερδίσει από 90 έως 130 έδρες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως σε περίπτωση που στο δεύτερο γύρο το κόμμα του Μακρόν στηρίξει το λαϊκό μέτωπο, τότε η Συμμαχία Αριστεράς-Κέντρο Αριστεράς θα μπορούσε να κερδίσει ακόμα και την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.